φάκελος είναι δικό σου. Ναι. Εσύ πώς νιώθεις, αν θες να τον διαβάσεις, άνοιξέ το. Άμα θέλεις να το διαβάσεις, θέλεις. Μέσα από τα σημάδια του παρόντος θα μπορούσα να μαντέψω το μέλλον. Είμαι σίγουρος πως όταν ανοίξει αυτό το κουτάκι θα με πεις τρελό. Σε αυτή την τρέλα όμως κρύβεται το μυστικό του έρωτα και της αγάπης μας. Και με αυτή θα σου ζητήσω αν θέλεις να μοιραστείς την υπόλοιπη ζωή σου μαζί. Την ημερομηνία θα γνωρίσουμε παρέα, σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Το κουτάκι είναι εδώ, θα το ανοίξεις μόνη σου. Θα σου κάνω, δηλαδή θα σε μια δική σου στιγμή, εντάξει, για να το απολαύσεις. Επίσης, έχω εδώ και δύο. Έχω εδώ και δύο χαρτάκια. Θέλω τόσο πολύ να τα διαβάσει από τις φίλες της. Πώς τον εγκρίνουνε και πόσο είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί. Στα δίνω και αυτά. Και ότι είναι όλοι πάρα πολύ. Και τι ακριβώς συνέβη. Από πού ξεκινάω? Όχι, αν θέλεις, αυτά, ναι. αυτά είναι από τις φίλες του. Ακόμη και το γράμμα, το φάκελος απ' έξω, μπορώ να το δείξω? Μπορώ? Ναι. Ναι. Σ' αγαπώ όχι μόνο για αυτό που είσαι, αλλά και για αυτό που είμαι εγώ όταν είσαι μαζί μου. Μα τι ωραίο. Πώς το λένε τον κύριο? Άγγελε. Γεια σου ρε Άγγελε. Άγγελο παίρνεις, άγγελο. Τα παιδιά τον έχουν μάθει ήδη. Α, εσείς τον ξέρετε ήδη, ε. Αυτό θα μείνει μόνη της. Γι' αυτό και έτσι είπα να ανέξει και το κουτάκι μόνη της. Αυτό είναι δικό της. Δεν θα μπορούσα να τη φέρω σε τέτοια δύσκολη θέση να συζητάει εδώ πέρα μπροστά. Εγώ της το έδωσα. Αν είναι να το διαβάσει, θα τα ανοίξει μόνη της το κουτάκι, το γράμμα της και θα τα πει με την κάμερα τέτα τέτ, ό,τι και αν γίνει σήμερα. Μείνει, δεν μείνει. Θα γίνει ο γάμος πιο γρήγορα, θα αργήσουμε λίγο. Δεν ξέρω. Πες κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω, έχω πάθει σοκ. Ναι. Εντάξει, ξέρει και αυτός ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Το έχουν καταλάβει και τα παιδιά γιατί μιλούσα όλη την ώρα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ έχω σκεφτεί τη ζωή μου μαζί του, αλλά είμαι μικρούλα, ακόμη το ξέρω, αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Τι να πω. Έχουνε κουφέτα εδώ στις Φιλιππίνες. Τι τρώτε? Καμιά τούρτα φέρτε. Τι τρώνε στους γάμους στις Φιλιππίνες? Καρύδες, τι τρώνε? Όχι καρύδες, ούτε ρύζι. Ρύζι, δεν αντέχω άλλο. Δεν είναι γεμιστά. Τούρτα από γεμιστά. Κανείς δεν αντέχει άλλο ρύζι. Συγγνώμη, παιδιά. Τον σκέφτομαι κάθε μέρα που είμαι εδώ. Συγγνώμη λίγο γιατί κάτι λέει η νύφη. Συγγνώμη λίγο. Για πες. Τι δεν το σκέφτομαι κάθε μέρα που είμαι εδώ. Λέω στη Βασιλική τι να κάνει ο Αγγελάκος. Να, ο Αγγελάκος ετοιμάζει εκπλήξεις. Και δεν έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, δεν ξέρω τι να πω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία, οπότε ξέρεις, συμβαίνει κάτι παράξενο τώρα με την Ευαγγελία. Αν κάτσει, ωραία, κέρδισε και έκατσε και συνεχίζει. Αν φύγει, την περιμένει πίσω, μεγάλη χαρά, προετοιμασίες, πρόβες. Δεν ξέρω τι να πω. Ωραία. Μπορείς να καθίσεις. Να είσαι καλά και πάλι. Να είσαι καλά. Πάντα τέτοιες χαρές. Καλή επιτυχία. Πάντα τέτοιες χαρές, Ευαγγελία. Καλό ρε. Με το κουμπί. Εδώ, διπλό γάμο. Μαζί να κάνουμε. Άντε. Θα το κρατήσω να μου το φορέσει αυτός. Βεβαίως. Ήταν απίστευτο. Μπράβο. Η Ευαγγελία έχει ένα χαμόγελο μέχρι εδώ. Η απάντηση πάντως είναι ναι. Ωραία.
Είμαστε και οι δύο τρέλοι. Ευαγγέλη, θέλω να σου κάνω μια αγκαλιά πάλι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά είναι τέτοιες στιγμές. Εγώ δεν έχω και αδερφή, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Και είναι σαν η Ευαγγελία, είναι η μικρούλα εδώ πέρα. Ευαγγελίτσα μου, να είσαι καλά.